Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν καταθέταμε την συγκεκριμένη επίκαιρη επερώτηση για την αύξηση εγκληματικότητας και την έξαρση αστυνομικής αυθαιρεσίας, δύσκολα θα μπορούσαμε τότε να φανταστούμε το καθοδικό σπιράλ ανασφάλειας, γενικευμένης ανασφάλειας, στο οποίο έχει βυθίσει τη χώρα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ανασφάλεια η οποία εκτείνεται από την καθημερινότητα των εργασιακών σχέσεων έως την ατμόσφαιρα γύρω από το προσφυγικό αλλά και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Και προσοχή, βεβαίως δεν εξισώνουμε ούτε απλοποιούμε. Δεν πρόκειται εμείς να ακολουθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία στον ολισθηρό κατήφορο του εθνολαϊκισμού που ακολούθησε στην αντιπολίτευση όταν κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ σαν υπεύθυνο για τα πάντα. Από την γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας μέχρι και την κλιματική αλλαγή. Αυτό που πρέπει όμως να επισημάνουμε είναι το πώς η διαχειριστική ανεπάρκεια και οι ιδεολογικές αγγυλώσεις της σημερινής κυβέρνησης έχουν οδηγήσει στην επιστροφή της ανασφάλειας στην ελληνική κοινωνία. Μια ανασφάλεια που, όπως όλοι θυμόμαστε με πολύ πικρό τρόπο, είχε διαποτίσει την ελληνική κοινωνία κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Όταν οι πολίτες δεν μπορούσαν να σκεφτούν το μέλλον τους πέρα από την επόμενη κυριολεκτικά ημέρα, υπό το άγχος της κατάρρευσης της οικονομίας, της σκληρής λιτότητας, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους. Μια ανασφάλεια την οποία με πολύ συστηματικό τρόπο καταπολέμησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, όταν με στοχευμένες παρεμβάσεις καταφέραμε να επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό, η αυτοπεποίθηση και η αξιοπρέπεια. Γιατί για εμάς η ασφάλεια είναι ακριβώς το αντίθετο της ανασφάλειας. Είναι ένα δικαίωμα. Είναι ένα δικαίωμα όλων των πολιτών. Είναι ένα δικαίωμα για όλους και για όλες, προϋπόθεση για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Εφαλτήριο για την κοινωνική και πολιτική ισότητα. Και γι' αυτό επενδύσαμε στην ασφάλεια. Αλλά ας δούμε για ποια ασφάλεια μιλάμε. Για την ασφάλεια που προσφέρει το κοινωνικό κράτος σε όλους τους πολίτες του. Για την ασφάλεια που προσφέρει η πρόσβαση όλων και των ανασφάλιστων στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία. Για την ασφάλεια που προσφέρει η επιλογή της σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα, με τον οργανωμένο έγκλημα, με την ασυλία των ισχυρών. Για την ασφάλεια που προσφέρει η οικονομική σταθεροποίηση, η σχεδιασμένη ανάπτυξη για όλους, η βεβαιότητα ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της οριστικά τις μέρες του φόβου και της κρίσης. Για την ασφάλεια που προσφέρει τέλος η χώρα μας ως εγγυητή σταθερότητα στην περιοχή μας, η χώρα μας ως πρωταγωνιστής των διεθνών εξελίξεων, η χώρα μας ως δύναμη ηρεμίας και επίλυσης με ειρηνικό τρόπο των γεωπολιτικών προβλημάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι το κόμμα της ασφάλειας, της ασφάλειας για τους πολλούς και τις πολλές. Της ασφάλειας για τους αδύναμους, τους ευάλωτους, τους περιθωριοποιημένους. Ξέρουμε βέβαια πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε προεκλογικά να κάνει σημαία της την ασφάλεια, την ανέβασε πολύ ψηλά στην προεκλογική ατζέντα και μέσα βεβαίως σε πολύ λίγο καιρό, λιγότερο ίσως από όσο και εμείς οι ίδιοι περιμέναμε, είδαμε τα αποτελέσματα. Γιατί στη λογική της Νέας Δημοκρατίας η έννοια της ασφάλειας δεν έχει κοινωνικό πρόσημο. Δεν είναι συνδεδεμένη με τα κοινωνικά δικαιώματα και δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Αφορά μια παροχημένη ατζέντα όπου η ασφάλεια μεταφράζεται στο δόγμα νόμος ή τάξη. Και βεβαίως κάποιος μπορεί να ρωτήσει, θα μας αντιτάξει κάποιος, εσείς δεν θέλετε νόμο και τάξη? Και η απάντηση είναι απλή. Θέλουμε και νόμο και τάξη. Και αυτό το αποδείξαμε στην πράξη. Και το αποδείξαμε ότι στη δική μας λογική ο νόμος και η τάξη είναι εργαλεία για την εμπέδωση της κοινωνικής ασφάλειας και της σύγκρουσης με τους μηχανισμούς του οργανωμένου εγκλήματος. Να σας θυμίσω ότι ήταν επί των ημερών μας, ήταν η αστυνομία επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, όταν για πρώτη φορά εξαρθρώθηκαν εγκληματικές συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στα Εξάρχεια. Να σας θυμίσω επίσης ότι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, ο τουρισμός στην Αθήνα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, διαψεύδοντας την εικόνα της γενικευμένης παραβατικότητας που καλλιεργούσε η Νέα Δημοκρατία και μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς γιατί υπήρχε ασφάλεια στην πόλη. Να σας θυμίσω επίσης ότι σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, την περίοδο 2015-2019 υπήρξε 30% μείωση στη βαρύνουσα εγκληματικότητα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής πολιτικής, της σύγκρουσης με τα εγκληματικά καρτέλ, της ουσιαστικής ενίσχυσης της Ελλάς,
και της πολιτικής επιλογής να την αφήσουμε επιτέλους να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά της. Και η δουλειά της βεβαίως δεν είναι να ξυγυμνώνει νέους ανθρώπους μες στη μέση του δρόμου. Η δουλειά της αστυνομίας δεν είναι να ξυλοκοπεί φοιτητές και φοιτήτρες που διεκδικούν το άνοιγμα της σχολής τους. Η δουλειά της αστυνομίας δεν είναι να λειτουργεί ως συμπληρωματικός μηχανισμός ακροδεξιών στοιχείων. Και η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη για τις εικόνες που είδαμε πολύ πρόσφατα όλοι μας από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Γιατί ενσυνείδητα ενθάρρυνε τις πιο αντιδραστικές φωνές στο εσωτερικό της Ελλάς, γιατί κατασκεύασε μια εικόνα όπου ο λαός είναι εχθρός, γιατί στηρίχθηκε σε ένα επικοινωνιακό σοου. Και βεβαίως αυτή τη λογική του σοου, αυτή τη λογική της επικοινωνιακής διαχείρισης την πληρώνουμε και σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα όπως είναι το προσφυγικό. Κύριε Πρόεδρε, να πάρω και τη δευτερολογία, αν μου επιτρέπετε, τα τρία λεπτά που μου αναλογούν. Στο προσφυγικό, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε πριν τις εκλογές να υποσχεθεί μαγικές λύσεις και να προωθήσει μια ρητορική ασφάλειας των συνόρων που υποτίθεται ότι με κάποιον εύκολο τρόπο θα έλυνε το πιο σύνθετο ίσως ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, ο πλανήτης ολόκληρος για τον 21ο αιώνα. Και τα αποτελέσματα βεβαίως τα βλέπουμε. Ανασφάλεια. Ανασφάλεια στα νησιά μας που βλέπουν την κατάρρευση των δομών. Ανασφάλεια από την παλινόρθωση ακροδεξιών συμμοριών που εμφανίζονται ξανά ζητώντας να επιβάλλουν εν είδη αυτοδικίας την ασφάλεια εντός πολλών εισαγωγικών που τους έταξε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Ανασφάλεια όταν βλέπουμε το κυβερνητικό σχέδιο να εξαντλείται στο δαπανηρό μεταξύ όλων των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί θαλάσσιο τείχος, το οποίο παραπέμπει στην αφέλεια ενός παιδιού που νομίζει ότι με πύργους στην άμμο θα αντιμετωπίσει τα κύματα. Ανασφάλεια βεβαίως και από τη συστηματική επιλογή της κυβέρνησης να χρησιμοποιεί τις αστυνομικές δυνάμεις για την καταστολή μιας εκρηκτικής κατάστασης, ειδικά στη Λέσβο αλλά και στα άλλα νησιά, μια επιλογή που οδηγεί σε επικίνδυνες και εντελώς απρόβλεπτες ατραπούς. Αυτή την επιλογή βλέπουμε από τη μεριά της κυβέρνησης και στα εργασιακά. Δεν θα αναφερθώ ανησυχητικά, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, όμως είναι πολύ ανησυχητικά τα στοιχεία τα οποία εμφανίζουν ουσιαστικά την κυβέρνηση να μας επιστρέφει στις παλιές καλές εντός πολλών εισαγωγικών ημέρες, όταν οι εργατικές διεκδικήσεις αντιμετωπίζονταν ως εχθρός που μόνος τρόπος αντιμετώπισης του ήταν η καταστολή. Κύριε Υπουργέ, κύριε της κυβέρνησης, έχετε ευθύνη για όλα αυτά. Έχετε ευθύνη όταν καλύπτετε συμπεριφορές που προσβάλλουν τη δημοκρατία μας και συκοφαντούν τη χώρα διεθνώς. Έχετε ευθύνη όταν μετατρέπετε την αστυνομία σε κομπάρσο τηλεοπτικών σόου και την ίδια στιγμή την αποπροσανατολίζετε από το δύσκολο πράγματι μέτωπο της σύγκρουσης με οργανωμένα εγκληματικά συμφέροντα. Έχετε ευθύνη όταν για να καλύψετε την αμηχανία της κυβέρνησής σας στα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας, επενδύετε στο φόβο και την ανασφάλεια. Το δόγμα σας δεν είναι νόμος ή τάξη, το είπε πολύ σωστά πριν από λίγο η συνάδελφός μου η Όλγα Γεροβασίλη. Το δόγμα σας είναι τρόμος και πάταξη. Το δόγμα σας οδηγεί τη χώρα προς τα πίσω, προς εκείνες τις μέρες που η ανασφάλεια κάλυπτε τη σκέψη και τα αισθήματα των πολιτών, που η αστυνομία ήταν ο σύμμαχος των ισχυρών, που η εξουσία στηριζόταν στον έλεγχο και στην πειθάρχηση. Δεν θα σας αφήσουμε όμως. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια. Θα υπερασπιστούμε τη σαφή και κατηγορηματική επιθυμία του λαού μας για νόμο και τάξη στην υπηρεσία όμως της κοινωνίας και όχι των λίγων και ισχυρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει...